Κιλκής Web TV. Κυρίες και κύριοι, Μινάς Παπαδόπουλος, συνέχεια από την προηγούμενη μας συνέντευξη. Μινά, το θέμα το οποίο σήμερα ακούγεται στους πολιτικούς διαδρόμους και στους διαδρόμους τον καφέ είναι το δημαρχιακό. Ποιος θα είναι ο υποψήφιος που θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία? Ότι δέχτηκα χθες και ένα mail το οποίο λέει ότι είναι λάθος να στηρίζεται κάποιος, διότι η Νέα Δημοκρατία είπε ότι δεν θα στηρίξει επώνυμα κάποιον. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυθαίρετο αν σου ζητήσω ποιο πρόσωπο είναι αυτό που το στέλνει και αν έχει σχέση με τη διαδικασία. Αν έχει σχέση με τη διαδικασία, να μου το πεις. Αν δεν έχει, δεν έχει σχέση, το κρατάς. Όχι. Έχει σχέση με την διαδικασία. Δεν ήρθα εδώ για να πω από πού πήρα αυτό, συγγνώμη, αλλά ένας εκ των τόσων, διότι εδώ μπροστά βλέπω Δημήτρης, Θόδωρος, Σούλης, Μανουσαρίδης, Ηρακλής, Άκης Πιπερίδης, Γιάννης, έχω καμιά δεκαριά ονόματα. Ωραία. Τελικά. Ωραία. Όλοι αυτοί, μπορεί ο ένας μεν να είπε για ποιον λόγο εδώ κάνατε πρόταση για τον Δημήτρη Κυριακίδη και δεν κάνατε πρόταση για τον Δημήτρη, λέω, Τσαντάκη, για τον Άκη τον Πιπερίδη, για τον Θόδωρο τον Βαφιάδη, για τον Σούλη τον Καζατζίδη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκτός του Τσαντάκη, οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έχουν αγωνιστεί για αυτήν την παράταξη, έχουν δώσει και εσείς αποφασίσατε με 4 άνθρωποι να πείτε ποιος είναι ο ικανότερος. Ξέχασα να πω και τον Γιαννόπουλο, έτσι. Αποφασίσατε, ενώ θα έπρεπε να γίνει μια άλλη διαδικασία ούτως ώστε να αποφαθούν τουλάχιστον τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να πούν όλοι μαζί, και όχι μόνο ο Μινάς, ο Γιοργαντάς, ο Βεργίδης και ο Δήμαρχος. Είναι αυτό που λες. Γιατί? Αυτό που μεταφέρεις είναι αυθαίρετο. Η Νόδε Κιλκής δεν έκανε εισήγηση για κανέναν. Και όποιος λέει ότι η Νόδε Κιλκής ή ο Μινάς Παπαδόπουλος ή ο Γιοργαντάς ή ο Βεργίδης ή οποιοσδήποτε θεσμικός παράγοντας κομματικός της Νέας Δημοκρατίας έκανε εισήγηση, διάβαστε σου παρακαλώ, για οποιοδήποτε όνομα, εγώ παρετούμαι από την Ομαρχιακή τώρα αμέσως. Εγώ παρετούμαι τώρα αμέσως. Και επειδή έχω δεχθεί και κριτική στο κομμάτι αυτό στην Ομαρχιακή, έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση της παράταξης. Με επίσημη παρέντηση που έχω στείλει στην κεντρική διοίκηση, όταν εμφανιστεί έγγραφο το οποίο το υπογράφει ο Μινάς Παπαδόπουλος και η Νόδε, αυτόματα να γίνει δεχτή η παρέντησή μου. Και τόνισα τότε, αυτοί οι οποίοι διακινούν όλες αυτές τις φημολογίες, οι οποίες είναι ψευδέστατες, κακόβουλες, να παραιτηθούν από τα αξιώματα που έχουν. Προφανώς δεν το έχουν κάνει. Ναι, λοιπόν. Ναι. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μην γίνει αξιολόγηση μεγάλη, διότι είναι εσωτερικό έγγραφο αυτό. Ωραία. Έτσι, είναι για δική σου χρήση να δεις ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει προταθεί στην ΟΔΕ. Είναι αυτό το οποίο έχει υπογραφεί από όλο και νομίζω ότι είναι, δεν είναι σωστό να γίνει κάτι το οποίο επιτρέπεται. Εγώ μόνο υπογραφές θα δείξω πάλι. Ναι. Διότι... Επαναλαμβάνω, θέλω να δεις αν υποδεικνύεται πρόσωπο και τίποτα παραπάνω. Επαναλαμβάνω και σου λέω ότι αυτό έγινε μετά τις 11 Σεπτεμβρίου που μας είχε έρθει μία εγκύκλειος από τη Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αριθμό πρωτοκόλλου το 1616 και μας ζητούσε να καταθέσουμε γράφο στη σκέψη μας εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2019. Σε αυτή τη διαδικασία, η οποία προτρέψαμε εμείς και στο είχα δείξει προηγουμένως ότι το κάναμε 20 του μηνός τον Ιούνιο, διότι ξέραμε από την εμπειρία που έχουμε πού θα οδηγηθούμε, ήρθα στην Ομαρχιακή Επιτροπή. Έστειλα στις τοπικές επιτροπές Δήμητο Κιλκής και Παιωνίας, χωρίς, για να μην φανεί ότι κάνει η Νόδη Κιλκής ότι θέλει του κεφαλιού τους, γιατί ήξερα ότι αυτή η διαδικασία η κακόβουλη θα έρθει στο κεφάλι μου και σε κανένα άλλο μέλος. Ζήτησα από τις Δήμητο Κιλκής και Παιωνίας να μου εισηγηθούν και να κάνουν τις δικές τους εγγράφους απόψεις όσον αφορά με την εγκύκλωση που την οποία μας την έχουν στείλει. Ανταποκρίθηκε η Επιτροπή του Κιλκής, η οποία λέει αυτό το οποίο λέει, έτσι, η οποία αποδέχεται τη διαδικασία και δεν συμμαζεύεται. Βλέπεις ότι δεν κάνω μόνος μου. Μάλιστα. Την έκανε και ο πρόεδρος της Δήμητο Κιλκής, ο οποίος είναι ο Καζατζίδης, ο Αναστάσιος, ο Ξάλεφος, ο Σούλη, και τα υπόλοιπα μέλη της Νόδη, τα οποία τα έχω πρωτοκολλήσει και τα έχω περάσει ως έγγραφο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η Δήμητο Παιωνίας, εκεί υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Ξέραμε ότι στους
δήμους στους περιφερειακούς δεν θα δώσει στήριξη Νέα Δημοκρατία και τα αφήσαμε χαλαρά. Σε όλη αυτή τη διαδικασία που έχουν γίνει, ήρθαν στα γραφεία του κόμματος με αίτησή τους ο κύριος Πιπερίδης Χριστόφορος, αριθμός πρωτοκόλλου. Ο κύριος Μανουσαρίδης Αντώνης, ο οποίος δηλώνει σημειωτέων ότι με την παρούσα επιστολή αποδέχουμε πλήρως τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί το κόμμα επί του θέματος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μαρουσανίδης Αντώνιος. Δηλαδή τις διαδικασίες που κάνει Νόδε. Αναστάσιος Καζατζίδης. Δημήτρης Κυριακίδης. Πρωτόκολλα όλα. Και ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Έκανα αυτό το οποίο μου ζητήθηκε η κεντρική διοίκηση και τίποτα παραπάνω. Αυτήν τις υποψηφιότητες τις συντάξαμε στο κείμενο. Σταρθήκαν στην κεντρική διοίκηση και από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι σε επίπεδο γραμματείας κόμματος συστάθηκε μία επιτροπή των αυτοδιοικητικών εκλογών με επικεφαλής έναν έμπειρο, δεν ξέρω αν το έχω μαζί μου, έναν έμπειρο στέλεχος τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων, το έχω εδώ, στην οποία συμμετέχουν ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, πρόεδρος επιτροπής, ο Λευτέρης Αργενάκης, ο Κώστας Τσιάρα και συμμετέχει και άλλα ονόματα και είναι ο δικό μας ο βουλευτής. Ναι, αυτή, όχι, επειδή γνωρίζω, ναι, επειδή πρέπει να πω επίσης, επειδή γνωρίζω χωρίς να διαβάσω, να πω ότι πάνω από την Θεσσαλία ένας βουλευτής υπάρχει και αυτός είναι ο δικός μας. Τέλος πάντων, είναι επιλογή. Τώρα θέλω όμως να το δω. Να το δεις. Ναι, Γιωργάντας. Κυριακός. Όχι, όχι, όχι. Βλέπω από Λάρισα, από οπουδήποτε αλλού. Και πάνω από την Λάρισα, πάνω από την, ναι, ας το πω έτσι, είναι μόνον ο βουλευτής του Κιλγής, ο Γιώργος, ο Γιωργαντάς. Υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης, την υπογραφή μόνο τουλάχιστον. Καλώς πάντων. Έτσι, όχι, το δείχνω. Θέλω να σου δείξω να καταλάβεις, Θεόφιλε. Όχι περισσότερο, ναι, ναι. Θέλω να πείσω πρώτα τον εαυτό μου, okay, για τα όσα μου λες και τα βλέπω και ειλικρινά. Έχω και εγώ την αντίθετη άποψη από ότι την ίδια σχεδόν που έχει έξω ο κόσμος. Γι' αυτόν τον λόγο κάλεσα το Μινά. Ωραία. Να δώσει τις εξηγήσεις, όχι μόνο, όχι σε μένα, οπότε, αλλά στην περιραίουσα. Οπότε Θεόφιλε, η Νέοδε Κιλγής, ο πρόεδρος της, τα μέλη της Ομαρχιακής δεν έκαναν τίποτα παραπάνω. Η επιλογή από αυτό, δηλαδή είναι από την Κυριακή. Έγινε η επιλογή. Ναι. Όλοι μιλάμε για Κυριακή. Θα πάμε παραπέρα. Σιγά σιγά θα πάμε εκεί πέρα. Λοιπόν. Έκανε τίποτα νομαρχιακή πέραν ό,τι τη ζητήθηκε? Όχι, μέχρι στιγμή δεν έκανε κάτι παράτυπο. Πού κάνει του κεφαλιού του ο πρόεδρος? Θα ήταν ανέντιμος αν έφτιανε κάτι διαφορετικό και αντικομματικός. Εγώ κάνω, βλέπεις ότι τι έχω μαζί μου, το κατσαδικό του κόμματος και τον κανονισμό περιφερειακής οργάνωσης. Δεν κάνω τίποτα, αυτά είναι τα ευαγγέλια του κόμματος. Καταλάβω. Και ξέρεις ότι τα κόμματα, και ειδικά η Νέα Δημοκρατία, έχει αρχές και αξίες. Αυτές οι αρχές και αξίες δεν μπορεί κανένας να κάνει του κεφαλιού του. Όταν συμμετέχουμε σε ένα κόμμα και ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύοντας στις αρχές και στις αξίες, πρέπει να κάνει αυτό που επιτάσσει, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο του κόμματος, δηλαδή το κατσατικό του κόμματος. Θα με αναγκάσεις να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Οι τρεις προηγούμενοι, δεν είπα ο ένας ο προηγούμενος, οι τρεις προηγούμενοι, και ξέρεις πολύ καλά ποιοι είναι οι τρεις προηγούμενοι, μέχρι τον τρίτο. Ναι. Αυτά εδώ τα Ευαγγέλια. Δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν θα απολογηθώ εγώ για αυτούς. Κοίταξε, Θεόφιλε. Όχι. Κάπου στράβωσε το καράβι, πήρε τα βράχια εξαιτίας, φαίνεται, της άγνοιας αυτών. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Την προηγούμενη διοίκηση, στον Κώστα τον Γιολίτζη, δεν μπορώ να τον φέρω ευθύνες, διότι δεν είχε. Όχι, αυτό το κομμάτι. Όχι, δεν είπα μόνο Κώστας. Δεν πήγα να τον φέρω, δεν είχε το κομμάτι αυτό των αυτοδιοικητικών εκλογών, γιατί είναι ένας βραχνάς. Άλλο και ξέρω πω. Πάρα πολύ καλά. Είπα για προηγούμενο και πάρα προηγούμενο. Δεν θα απολογηθώ εγώ για αυτούς. Γι' αυτό είμαι πρόεδρος. Γι' αυτό είμαι πρόεδρος. Για να επικαλούμε τον κανονισμό πανελλαδικής οργάνωσης, για να επικαλούμε το κατσατικό, όχι για τον εαυτό μου, για αυτούς οι οποίοι με κάνουν κριτική. Όσοι συμμετέχουν ενεργά και είναι μέλη του κόμματος και συμμετέχουν στις διαδικασίες, οφείλουν, αμήν τι άλλο, συμμετέχοντας στη διαδικασία, να τις αποδέχουν. Ιδάλλως να μην μπαίνουν στη διαδικασία. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία και ζητάς τη στήριξη του κόμματος για τις δημοτικές εκλογές, σημαίνει ότι αποδέχεσαι και τη διαδικασία, αποδέχεσαι και το αποτέλεσμα. Ναι, τώρα μιλάμε βέβαια για τους υποψηφίους και θέλω εδώ να πούμε μερικά πράγματα. Ό,τι θέλεις. Η επιλογή, με λίγα λόγια, έγινε από αυτήν την επιτροπή που τη βλέπω εδώ. Η οποία. Από αυτήν. Διότι προσωπικά, αν θέλεις, για οποιον λίγο, οποιοδήποτε λόγο, ξέρω επίσης ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης ότι είχε προτίμηση σε κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο μάλιστα και το τηλεφώνησε. Συμφωνούμε. Σε όλη αυτή... Δεν λέω το όνομα, αλλά ξέρω ότι είχε σε άλλο.
αλλά στο τέλος πίστηκε ότι πρέπει να είναι, το λέω καλά, σε αυτόν που σήμερα... Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, Θεόφιλε και αγαπητοί τηλεθεατές, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα περιθωριακό. Έκανε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει. Πριν 5 μήνες, 4 μήνες ασχοληθήκαμε με το κομμάτι αυτό από την κεντρική διοίκηση και είχε σειρά επαφών. Ναι, ναι. Αναφέρεσαι στην γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και εγώ σήμερα αναφέρομαι στον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, ναι, τις ενέργειες τις οποίες έκανε πάνω σε αυτήν τη γραμμή, εάν πραγματικά έκανε αυτά που ορίζει αυτά τόσο το καταστατικό που αυτά λέμε. Αυτά έκανε και τίποτα παραπάνω. Αλλά από άλλη πλευρά ήμουν και ενήμερος για οτιδήποτε άλλο γινόταν από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης και σε άλλες πρωτοβουλίες που ανέλαβε. Και σε άλλες, και να ξέρεις κάτι, ότι πέραν αυτών, αντιθεσμικά, κάποια άλλα στελέχη της παράταξης που είχαν και ρόλο, πήγαν για τις πλαγίες οδού και θέσανε κατά την υποψηφιότητά τους κάτω στην κεντρική διοίκηση. Ρωτήθηκα για το κομμάτι αυτό. Και είπα, καλώς τη δεχθήκατε να συζητήσετε και μαζί τους, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Όταν πλέον και παρασκηνιακά δόθηκε και μία άλλη ακόμα υποψηφιότητα, η οποία δέχομαι και κριτική από αυτά τα άτομα, τηλεφωνικά τους είπα: καλά θα κάνετε να τον πάρετε τηλέφωνο, να συναντηθείτε μαζί τους, να συζητήσετε, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν μας περισσεύει κανένας. Και εγώ ως Μινάς Παπαδόπουλος δεν έχω δικαίωμα να στερήσω τη δικαίωμα από κανέναν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτός ήταν, θέλω, αν μπορείς να μου το πεις ναι ή όχι. Δεν θα σου λύσω Καζαντζίδης. Δεν θα σου πω τίποτα. Όχι, όχι. Δεν θα σου πω. Σούλης ο Καζαντζίδης συμμετείχε στις διαδικασίες. Σε είπα κάποιον ο οποίος δεν συμμετείχε στις διαδικασίες. Δεν σεβάστηκε τις διαδικασίες και πήγε δια της πλαγίας οδού να κάνει την παρέμβασή του να διεκδικήσει τη στήριξη του κόμματος. Και βεβαίως να τη δεχθείτε αντικαταστατικά, αντιθεσμικά, διότι για αυτή την περίπτωση η επιλογή του είναι. Όποιος είναι αυτός. Εγώ εκείνο που θα σταθώ είναι επειδή είπαμε στο πρώτο μέρος ότι χάλασαν κάπως οι σχέσεις σας με τη Νέα Πορεία. Δηλαδή ουσιαστικά δυσαρεστήθηκες τόσο εσύ όσο και ο φίλος ο Σούλης ο Καζαντζίδης. Γι' αυτό λέω μήπως ήταν αυτός, παρότι είπα ότι σε αυτούς που συμμετείχα θεσμικά στη διαδικασία. Κοιτάξτε, οι σχέσεις μας είναι πολιτικές. Η φιλία παραμένει. Δεν θα μας χωρίσει η φιλία χρόνων όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ έχω την πολιτική μου κουλτούρα. Προσπαθώ να προστατεύσω κάποιους φίλους από κάποιες καταστάσεις που οδηγούνται σε αδιέξοδο και ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες του και ο καθένας κρίνεται. Εγώ κρίνομαι από τη συμπεριφορά μου ως πρόεδρος της ΝΟΔΕ, έτσι, και θα απολογηθώ στα μέλη της Ομαρχιακής και στους απλούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δεν κάνω κάτι το οποίο εκφράζει τον εαυτό μου και θέλω το εγώ μου, δεν το θέλω, καλό της παράταξης κοιτάω. Δεν θέλω, καταρχάς τον Μινά, με αυτό το ύφος το απολογητικό, δεν απολογείς σε κανέναν. Όχι, απολογούμε στους νεοδημοκράτες. Στους νεοδημοκράτες, όχι, ναι. Στους νεοδημοκράτες. Τι συμμετοχή είχε ο Μινάς ο Παπαδόπουλος στην πρόταση έτσι ώστε να στηριχθεί ο Δημήτρης Κυριακίδης. Είχε ή δεν είχε συμμετοχή? Καμία. Αυτό θέλουμε καμία να ξέρουμε. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Την επόμενη μέρα θα είχα παραιτηθεί. Καμία παρέμβαση. Καμία παρέμβαση. Επαναλαμβάνω, καμία, και κοιτάω στα μάτια, καμία παρέμβαση. Και όχι θα ζήσω το λάθος μου και το υπερασπίζομαι, και έτσι πρέπει να κάνει ένας πρόεδρος νομαρχιακής. Και όχι όταν δεν τον αρέσει μια υποψηφιότητα την οποία πιστεύει, εδώ είχα μέσα τον απαραίτητε. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι, ναι, οι οποίοι ακούγοντας αυτήν την ερώτηση που είπα, ναι, τους έχεις δυσαρεστήσει. Στο κομμάτι ποιο? Ότι ξέρεις, πρότεινε εκείνον. Δεν πρότεινα κανέναν, επαναλαμβάνω. Δεν πρότεινα κανέναν. Δεν θα πρότεινα. Ήτανε πολύ νωρίς αυτή η στήριξη που δώσατε, διότι σήμερα θα αρχίσει ο κάθε ένας να κάνει το δικό του βιλαέτη. Μήπως αντί να πάμε θετικά, πάμε προς τα πίσω? Να σου πω κάτι, Θεόφιλε. Αυτή είναι η κεντρική κατεύθυνση του κόμματος, κάτω από την κεντρική διοίκηση. Εκείνοι χαράσουν την πολιτική, το πότε θα δοθεί η στήριξη, όχι στο Κυλκής, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Ναι, αλλά στο Κυλκής υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα. Καμία ιδιαιτερότητα δεν υπάρχει. Το Κυλκής είναι δεξιόστροφο. Τι σημαίνει αυτό? Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Επειδή είναι δεξιόστροφος νομός, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχει μια στρατηγική. Υπό αυτή την έννοια. Όχι, όχι, όχι. Υπό αυτή την έννοια έκανε ό,τι ήθελε στην περιφέρεια στις προηγούμενες εκλογές ο κ. Τσιτσικώστας και βγήκε με 70%. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εγώ απολογούμε σήμερα την προεδρία τη δική μου. Απολογούμε. Στο βαθμό που με αναλογεί. Τώρα μιλάμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα, Θεόφιλε. Θα μου επιτρέπεις να μην πάμε παραπάνω. Αν θέλεις να πάμε παραπάνω για τα προηγούμενα χρόνια τι έγινε, πολύ ευχαρίστω να ξέρεις και τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζω. Εγώ τώρα θέλω να μιλήσουμε στο κομμάτι αυτό. Η κεντρική κατεύθυνση δίνεται από την κεντρική διοίκηση.
παίρνει απόφαση η κεντρική διοίκηση και λέει το τάδε χρονικό διάστημα θα δοθούν οι ανακοινώσεις οι οποίες επιβάλλονται να γίνουν σύμφωνα με την στρατηγική του κόμματος στο κομμάτι αυτό. Δεν τη δίνει ο Μινάς Παπαδόπουλος ή οποιοσδήποτε Μινάς Παπαδόπουλος. Το αν θα δοθεί ή ανακοινώθηκε η στήριξη στον Α ή το Β ή στο Γ σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Εμείς κάναμε τη διαδικασία όπως μας ζητήθηκε. Και πώς μάλιστα βγήκε έξω λοιπόν ότι ο Μινάς είναι αυτός ο οποίος εκκίνησε αυτά τα νήματα να βρέσκονται σε αυτήν την κατάσταση σήμερα? Όλοι οι υποψήφοι, αυτοί οι οποίοι τα διαδίδουν και τα λένε, και προκλήθηκα και μάλιστα από τον Άκη τον Πιπερίδη, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ήταν αυτός. Το γνώριζε. Το έκανα θέμα και στην Ομαρχιακή. Και σε αυτόν είχα πει ότι με κατηγόρησε ότι έχω στείλει επιστολή για τον Δημήτρη τον Κυριακίδη και τον προκάλεσα όταν θα έρθει η επιστολή αυτή να τη φέρει τώρα, διότι την έχει, ή να τη ζητήσει από την Κεντρική. Και εγώ παρατηρούμε πρόεδρο συνόδου. Τι άλλο να κάνω? Τι άλλο μπορώ να κάνω για να γίνω πιστευτό? Αλλά όταν δεν θα αποδειχθεί, που δεν αποδείχθηκε, να παραιτηθεί από αντιδήμαρχος του Κυλικής. Ναι, κάπου το διάβασα. Να παραιτηθεί από αντιδήμαρχος του Κυλικής. Ναι. Αυτό το κομμάτι το έχουμε λύσει με τον Άγιο τον Ιμπερίδη. Μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν το γνωρίζω. Ναι, το λέω εγώ. Το συγγνώμη με την ωραία ορολογία, διότι πλέον συζητάμε για την επόμενη μέρα για τα διάφορα, που σημαίνει ότι έκανε σφάλμα, το αναγνωρίζει. Από εκεί πέρα εγώ το διαγράφω και το ξεχνάω. Και ότι με όλα αυτά τα στελέχη της παράταξης έχω αγώνες 30 και 40 χρόνια. Μια δεν τελευταία μπορώ ερώτηση με τα δημοτικά. Ό,τι θέλεις. Και το λέω ειλικρινά. Επειδή πολλοί έχουν πει ότι έχεις ανακατέψει πάρα πολύ την τράπουλα με τα δημοτικά. Ποιος είναι τελικό μάγος, είμαι, τι κάνω, συγγνώμη, δεν καταλάβω. Συγγνώμη, θα σου πω. Εδώ στο τηλέφωνο μου με έχουν στείλει, δεν θέλω να στο δείξω με την έννοια, να μου το δείξει. Αποστολέα. Ξέρω τι θα μου πεις. Τι? Ξέρω τι θα μου πεις. Ότι με την επιλογή που κάνουμε βοηθάμε άλλους συνδυασμούς. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά ότι έκανες και αποδέχθηκε την αίτηση παραίτησή σου η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα? Όχι, την Τρίτη. Ότι την έχει την παραίτηση, την έκανα την αίτηση εγώ. Την έκανες την Τρίτη, Τετάρτη έγινε αποδεκτή. Και έγινε δεχτή η παραίτηση. Εδώ το τότε θα είμαι παρατημένος. Τότε γιατί συζητάμε? Δεν θα έχει κινήσει διαδικασία η κεντρική διοίκηση για να. Θέλω να δώσει την απάντηση εκεί. Μην αφήσει σε μένα. Αλλά να το πω κι αλλιώς. Αυτές οι ιστορίες τώρα δεν αφορούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αφήνω. Πήγες στο θέμα το τρίτο που θέλω να κουβεντιάσουμε. Αυτό που είπες, δηλαδή ότι με την παρέμβασή μου δημιουργώ εκείνο ή όχι. Καταρχήν δεν έκανα παρέμβαση. Επαναλαμβάνω και λέω. Ναι. Έτσι, δεν έκανα καμία παρέμβαση. Μήπως αυτή η έγκαιρη πάλι που είπα λάθος γραμμή, η έγκαιρη απόδοση στήριξης βοηθάει από την απέναντι πλευρά κάποιους? Ρώτα τους απλούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θέλουν αυτή τη διαδικασία της διαμάχης η οποία υπάρχει να τελειώσει. Δεν θα αφήσω εγώ τους νεοδημοκράτες, τους απλούς ψηφοφόρους να διχαστούν σε επίπεδο βάσης και να δηλώνει ο ένας είναι με τον άλλον. Η Νέα Δημοκρατία, είπα, έχει αρχές και αξίες. Αυτές οι αξίες έρχονται η ώρα που βγαίνουν στην επικαιρότητα και τηρούνται. Η Νέα Δημοκρατία πήρε μια απόφαση. Σήμερα η ώρα 12:02 το μεσημέρι επικυρώθηκαν οι 38 υποψήφοι δήμαρχοι της χώρας. Μέσα αυτούς είναι και ο νομός Κυλικής. Το ποιος θα είναι αυτός θα ανακοινώσει η κεντρική διοίκηση και όχι ο πρόεδρος συνόδε. Και από εκεί και πέρα οφείλουμε όλοι την απόφαση του κόμματος την οποία την έχει πάρει, όποιος και να είναι αυτός, που εν μέσω πλήρης σαφώς είπες ποιος είναι, εγώ δεν θα το πω, δεν έχω δικαίωμα να το πω, να δώσουμε τον αγώνα τον καλό, ούτως ώστε ο Δήμος του Κυλικής, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται, να οδηγηθεί ένα βήμα παραπάνω για την επόμενη μέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτά με τους δημάρχους, θα σας αφήσουμε και πάλι και θα πάμε σε ένα τρίτο θέμα και θα μας δείτε την επόμενη κίνηση που θα κάνουμε.